αργά το απόγευμα τη 9η Φεβρουαρίου και νωρί το πρωί τη 10η Φεβρουαρίου, ο Συριακό στρατό ξεκίνησε μια κολοσιαία επίθεση πυράβλων κοντά στην πόλη Τάρκιν τη Συρία. Σύμφωνα με πηγέ, οι Σύριοι χτύπησαν μια τουρκική φάλαγγα μεταφορών, η οποία αποτελούταν από πετρελοφόρα φορτηγά που μετέφεραν παράνομα πετρέλαιο από τη Συρία στην Τουρκία. Φιλοτουρκικέ τοπικέ πολιτοφυλακέ φρουρούσαν τη συνοδεία. Η πηγή ισχυρίζεται ότι οι Σύροι χρησιμοποίησαν ρωσικό πυραυλικό σύστημα, Τόσκα OTRK. Κρίνοντας από το φωτογραφικό υλικό, η ζημιά είναι τεράστια και περιλαμβάνει τόσο φορτηγά μεταφορά πετρελαίου, όσο και στρατιωτικό εξοπλισμό. Ο στρατιωτικό εξοπλισμό ανήκει στον τουρκικό στρατό, ενώ υπάρχουν αναφορέ για θύματα. Περίπου 28 φιλότουρκοι αντάρτε και Τούρκοι σκοτώθηκαν και δεκάδε ακόμη τραυματίστηκαν. Αρχικά θεωρήθηκε ότι η φάλαγγα χτυπήθηκε από ένα ρωσικό ντρόν καμικάζι, αλλά πηγή στην περιοχή που κατάφερε να φτάσει στον τόπο τη έκρηξη και μαγνητοσκοπούσε τον πεσμένο ρωσικό πύραυλο, εντόπισε ζημιέ σε ακτίνα 100-150 μέτρων. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή είναι η τέταρτη επίθεση πυράυλων σε αυτήν την περιοχή από τι αρχέ του τρέχοντο έτου. Και οι τέσσερι επιθέσει αφορούσαν προσπάθεια μεταφορά λαθρέου πετρελαίου στην Τουρκία. Την ίδια περίοδο, ο Ρωσικό στρατό διεξήγαγε ειδικέ επιχειρήσει για να καταστρέψει στρατόπεδα Ρώσων μισθοφόρων τρομοκρατών στη Συρία. Η στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Ειντλίμπ, 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της επαρχιακής πρωτεύουσα. Οι ρωσικέ αεροπορικέ επιθέσει είχαν ως στόχο την τζιχαντιστική ομάδα Ατζνάντ Αλ Καυγάζ. Σύμφωνα με πηγέ, οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν βομβαρδιστικά ΣΟΥ 24M. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονε αναφέρουν ότι σύμφωνα με τη δύναμη των εκρήξεων, η ρωσική πολεμική αεροπορία έριξε βομβίδες 500 κιλών με υψηλή εκρηκτική ικανότητα. Καταστράφηκαν τα κεντρικά γραφεία τη τζιχαντιστική ομάδα, καθώ και στρατώνες και χώροι εκπαίδευση. Οι Ισλαμιστέ μαχητέ, που είναι πιστοί στην Άγκυρα και υποστηρίζουν την Τουρκία, έχουν βρει πλέον τον πελάτο και εξολοθρεύονται από Σύριου και Ρώσους πλέον κατά δεκάδες. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο SNA, μια στρατιωτική φάλαγγα 40 οχημάτων των ΗΠΑ εισήλθε στη βορειοανατολική Συρία από το Ιράκ από τη συνοριακή πύλη Al -Hualid. αυτή ήταν η δεύτερη Αμερικανική στρατιωτική φάλαγγα η οποία πέρασε στη Συρία από το Ιράκ τι τελευταίε δύο εβδομάδε. Η προηγούμενη ήταν φάλαγγα αποτελούμενη από 60 οχήματα. Άλλε αναφορέ έκαναν λόγο για 200 Αμερικανού στρατιώτε που έφτασαν στη βορειοανατολική επαρχία Χασάκιαχ τη Συρία με ελικόπτερο, αλλά τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η ΙΠΑ ήταν σκόπιμα σαφή σχετικά με τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν στη Συρία, ενώ το μόνο σίγουρο είναι ότι η χώρα αυτή απέκτησε ξανά μεγάλη σημασία τόσο για τη ΣΥΠΑ όσο και για τη Ρωσία μαζί με την Τουρκία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.